Ακούστε τώρα τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τρελαθείτε, άμα δεν το έχετε δει. Λοιπόν, είναι η B πρώτη και έρχεται εδώ πέρα δίπλα μου. Και έτσι λέω, από πού θα αφαιρέσει ένα βαθμό? Και λέει, δεν θα τον αφαιρέσω από τη Φωτεινή. Μιλάμε πράγματα πολύ σοβαρά γίνονται εδώ, ε. Έρχεται η Φωτεινή Μπαρνασά. Θηρίο, πώς τα πηγαίνεις τόσο άνετα αυτά τα παπούτσια? Δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτό. Κάθε φορά και πιο ψηλό. Μιλάμε τώρα... Σοβαρή αυτοπεποίθηση είχε στη Μπαζαρέλα. Τα φοράς αυτά? Το έχω φορέσει κάποιες φορές έξω, ναι. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω σε ένα VIP party. Σε ένα VIP party. VIP. Στο Λονδίνο του Ζαν Πολ Γκοτιέ. Είμαι καλεσμένη του. Όπα! Mm-hmm. Καλεσμένη του Ζαν Πολ. Ναι. Ωραίο. Θες να πεις κάτι άλλο? Λοιπόν, είναι όλα εσώρουχα. Τα έχω κάνει εξώρουχα. Αυτό. Και πάω στο Ζαν Πολ. Βαθμολογήστε. Έκανα λάθος. Πρέπει να βάλω 2. Βάλα πολύ. Πολύ τους άρεσε. Αμέ. Ναι. Το περίμενες? Τους άρεσε μάλλον. Τους άρεσε. Στη Δομινίκη δεν άρεσε πάρα πολύ. Έλα, Δομινίκη μου. Γεια σου, Φωτεινή. Γεια σου, Δομινίκη. Αρχικά είσαι πολύ όμορφη, στο είπα και πίσω. Ευχαριστία. Ευχαριστώ. Να πω ότι δεν μου άρεσε. Mm-hmm. Όχι, θα πω ότι μου άρεσε πρώτα. Μου αρέσει το διπλό που έχεις κάνει εδώ, το στιθόδεσμο με τον κορσέ mm-hmm. που φεύγει εδώ κάτω. Αυτό που φοράς στο λαιμό σου μου φαίνεται πολύ ασύνδετο με το σύνολο που βλέπω. Δηλαδή θα το βλέπα σε ένα look πιο μποέμικο, πιο κάτι άλλο, όχι, mm-hmm. όχι σε αυτό που φοράς. Και την τσάντα αυτή τη βρίσκω πολύ σκληρή για τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν μου συνδέει το σύνολο, επειδή είναι λίγο και τα παπούτσια σκληρά και πάνω, εδώ αυτό που έχεις παίξει που είναι ωραίο, αλλά και αυτό είναι λίγο συσσαγωγικά σκληρό, ήθελα λίγο με την τσάντα να μου το συνδέσεις. Δηλαδή μου κάνει λίγο... τσάντα, ας πούμε, είχε στο μυαλό σου, όχι ότι με ενδιαφέρει, γιατί εμένα αυτή μου ταιριάζει, δεν ρωτάω, επειδή τα κυρώνεις. Τέλειο. Ναι, τέλος πάντων. Ίσως και αυτή να την ήθελα να είχε πάνω το στοιχείο από τη δαντέλα, ίσως την ήθελα μεταλλική, δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Πάντως σίγουρα όχι αυτή την τσάντα, που επίσης την έχω δει πολλές φορές, αλλά μου φαίνεται λίγο για μετά το γραφείο. Δεν θα την έβλεπα δηλαδή. Μια να είναι για ηλικιωμένες, η άλλη είναι για μετά το γραφείο. Αυτή είναι για μετά το γραφείο η τσάντα, ας πούμε. Συγγνώμη, δεν σε ακούω. Αυτή η τσάντα είναι για μετά το γραφείο. Σου για κάνει. Μετά είπα. Δεν... Είπες ότι πας σε έναν. Σε ένα πάρτι πηγαίνω, ναι. Το πάρτι ενός σχεδιαστή. Ήθελα λίγο με την τσάντα να μου δώσεις κάτι, γιατί εδώ πήγαμε να κάνουμε κάτι. Εσύ, Δομινίκη, έχοντας όλη την υπόλοιπη εικόνα, έχεις κολλήσει τόση ώρα την τσάντα, που στην τελική την τσάντα, την αφήσω και σε ένα τραπέζι, την αφήσω σε ένα καναπέ. Δεν αφήνεις την τσάντα σου έτσι, ας την πάρουνε. Έχουμε πολλούς bodyguards εκεί, οπότε δεν υπάρχει φόβος για να μας κλέψουνε. Αυτά από μένα. Ναι. Και μου κόψες τρεις πόντους δηλαδή. Για μια τσάντα. Για την τσάντα περισσότερο. Και το ροζάριο, ας πούμε. Ναι, κοσμήματα άλλα δεν βλέπω για να σχολιάσω. Δηλαδή θα ήθελα και ένα κόσμο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Σχολίασα το ροζάριο που βλέπω. Το τάσκ είναι εξώρουχα, που δεν έχει πει γι' αυτό. Ναι, πώς σου φαίνονται αυτά που λέει η Δομινίκη? Δεν με καλύπτει καθόλου η Δομινίκη. Έχει έρθει εδώ πέρα με πολύ σκληρή διάθεση η δεύτερη εβδομάδα τώρα. Και το βλέπω και σε όλες τις κοπέλες, όχι μόνο σε μένα. Δηλαδή έχουμε ακούσει... όλες τις κοπέλες, τριάρια, βάζω τεσσάρια. Σου μιλάω σκληρά τώρα. Νομίζω ότι είμαι οριακά πιο ελαστική από το πόσο αυστηρή είναι η άλλη μαζί μου. Έχω μαζέψει άσους σαν το χορτάρι.
μήπως τελικά το λάθος είναι δικό σου και να μην το βλέπεις ως επίθεση. Άσου συνήθως μαζεύεις όταν κάτι λέω, δεν αρέσει. Νιώθω ότι είμαι οριακά πιο επίοικης από ότι είναι η άλλη. Δεν είναι θέμα αγάπη μου επίοικης. Όταν κάτι είναι ωραίο, μου δηλαδή. Λέει, σκλη... Αν μου βάλεις ένα εμένα και εσύ μου αρέσει, μπορώ να σου βάλω τρία. Δεν είναι ανταποδοτικό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Φωτεινή. Επειδή ανέφερες εσύ ότι είναι αυστηρή ή σκληρή ή τέλος πάντων έχει έρθει με αυτή τη διάθεση, πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή? Θεωρώ ότι είναι και μια αντίδραση αφενός ότι δεν έχει φέρει καλά look και θέλει να το κάνει σαν άμυνα απέναντί μας, να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Απέναντι σε ποιες, σε ποια. Σε συμπαίκτριες, γενικότερα. Θεωρώ ότι είσαι λίγο αυστηρή και θες να ισορροπήσει τα δικά σου μυαλά. Λέω, βάζω τριάρια και τεσσάρια συνέχεια. Και είναι και κάτι άλλο τώρα που το έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τώρα αν θέλω να το εκφράσω, αλλά ίσως πρέπει να το πω κιόλας. Θεωρώ ότι έχεις έρθει αρκετά κοντά με Μπι και Καζαμπλάνκα σαν παρεάκι, να το πω έτσι βαθμολογικά. Άργησε λίγο να αντικατασταθεί η θέση της Αντριάννας, αλλά μάλλον βρήκε αντικαταστάτη. Ναι, είμαστε πολύ φίλες. Γι' αυτό όταν στην Μπι δεν αρέσει κάτι, με θερίζει κανονικά. Κανονικότατα όμως. Χράκ κάτω από τα πόδια. Εντάξει, τώρα τι να πω. Είχε περάσει μία εβδομάδα, δεν είχε αναφερθεί στην κλίκα, οπότε ήρθε η ώρα τώρα. Έχει πρέπει να, το επεισόδιο να συνεχιστεί. Αυτά που βλέπω, λέω. Μπι, αφού είσαι φίλη, γιατί με θερίζεις όταν... Έλα μου, ντε. Και, δε, ναι, και με την Αντριάννα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Εντάξει, έχει περάσει καιρό. Ούτε, λέω, ούτε τώρα, για την Αντριάννα γνωρίζω, γιατί δεν ήμουν εδώ. Μην δίνει σημασία σε αυτό. Ναι. Όμως εσείς όντως έχετε έρθει κοντά, άσχετα από το, με τη βαθμολογία κτλ. Όλοι είμαστε το ίδιο, θεωρώ, πίσω. Όλοι βοηθιόμαστε, όλοι μιλάμε. Όλοι θα βοηθήσουμε το συμπαίκτη μας όταν το χρειάζεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο. Άρα, δηλαδή, ξέρω εγώ, πίσω, μια και το αναφέρεις εσύ, είσαι το ίδιο απέναντι στην Μπι και απέναντι, ας πούμε, στη Φωτεινή. Εμένα δεν μου έχει μιλήσει καν ποτέ. Δεν έχουμε μιλήσει με τη Δομινίκη ποτέ. Backstage. Okay. Νομίζω. Έχω παρατηρήσει ότι ταυτίζονται λίγο βαθμολογίες σας, που μου θυμίζει αυτό που κάνατε με την Αντριάννα. Καζαμπλάνκα, Μπι, Αντριάννα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταρχάς, και τώρα έφυγε Αντριάννα να αναφέρεται το όνομα ενός ανθρώπου που δεν είναι παρόν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια αίσθηση που είχε η Φωτεινή, βλέποντας ότι υπάρχει αυτή, τέλος πάντων, η σχετική αυστηρότητα από το μέρος της Δομινίκης. Εγώ να σου πω ότι ο μέσος όρος σου είναι 2,4. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Φωτεινή.